παχυσαρκίας, δηλαδή παχυσαρκία προκαλεί διαβήτη, και ουσιαστικά λόγω αυτής της πανδημίας της παχυσαρκίας έχουμε μια αντίστοιχη παχυσαρκία στο διαβήτη κοινωνίου. Επίσης, τα στατιστικά είναι πολύ ανησυχητικά, με την έννοια ότι... ας πούμε, κάθε έξι δευτερόλεπτα πεθαίνει κάποιος από τις επιπλοκές του διαβήτη. Ναι. Κάθε έξι δευτερόλεπτα πεθαίνει κάποιος στον κόσμο από τις επιπλοκές του διαβήτη. Επίσης, θα δούμε τις επιπλοκές, θα δούμε, για παράδειγμα, ότι η τύφλωση στο δυτικό κόσμο, η κυριότερη αιτία τύφλωσης είναι ο τύπος 2 διαβήτη. Επίσης, κυριότερη αιτία μη τραυματικών ακροτηριασμών των ποδιών είναι επίσης ο διαβήτης. Και επίσης, η κυριότερη αιτία τεχνητού νεφρού και νεφρικής ανεπάρκειας είναι επίσης ο διαβήτης. Καταλαβαίνουμε από όλα αυτά πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι. Και αυτό θα... και ουσιαστικά αυτές οι συζητήσεις και τα λοιπά έχουν αυτό το σκοπό, ας πούμε, να ενημερώσουμε. Τώρα, επίσης το πολύ αυτό που είναι ανησυχητικό επίσης με όλα αυτά που είπα, είναι ότι ο ένας στους δύο δεν γνωρίζει ότι έχει διαβήτη. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί έστω θα μπορούσαν να προηγηθούν πολλά περιστατικά, έτσι, και ουσιαστικά, ας πούμε, ένας λόγος αυτών των ομιλιών είναι ακριβώς να, ας πούμε, να ευαισθητοποιήσει και αυτοί που δεν ξέρουν, ας το πούμε, να εξεταστούν εγκαίρως και έτσι να μην καταλήξουμε να πάμε στο νοσοκομείο με επιπλοκές, να μας πάει στο νοσοκομείο μάλλον με επιπλοκές, να το βρούμε πολύ νωρίς και να προλάβουμε πολλά κακά. Τώρα, όσον αφορά το διαβήτη, τι είναι ακριβώς το διαβήτη, είναι μια διαταραχή των υδραταθράκων, δηλαδή είναι η γλυκόζη, το σάκαρο που λέμε, που ο οργανισμός δεν μπορεί να το ρυθμίσει σωστά, εντάξει, και είναι ανεβασμένο στο αίμα. Αυτό παρόλο που έτσι ορίζεται, τελικά δεν αφορά μόνο τους υδατάνθρακες, αλλά αφορά και τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες. Είναι δηλαδή μια πολύ γενικότερη, ας πούμε, διαταραχή από αυτό, από τους υδατάνθρακες, από το ζάχαρο μόνο. Τώρα, όσον αφορά τις, ας πούμε, υπάρχουν διάφοροι τύποι διαβήτη, είναι τέσσερις αυτοί κυρίως. Είναι η τύπου 1, κυρίως στα παιδιά. Είναι ο τύπου 2, στους ενήλικες, αλλά όπως είπαμε, αρχίζει να εμφανίζεται στα παιδιά. Και επίσης είναι ο σακαρώδης διαβήτης της κύησης, στις επιμονούσες. Και επίσης είναι και κάποια άλλη πολύ ειδική τύπη διαβήτη, που εντάξει, αυτός τώρα είναι πολύ ειδική. Τις οποίες ταξινομούμε σε ακροαγγειακές, μικροαγγειακές και στο διαβητικό πόδι. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για τις μακροαρχιακές επιπλοκές που προκαλεί. Αυτή είναι η στεφανιαία νόσο, δηλαδή το έφραγμα του μυοκαρδίου. Είναι το αρχιακό κεφαλικό επεισόδιο και είναι και η περιφερειακή αρτηριακή νόσος. Βλέπουμε δηλαδή ότι το ζάχαρο, ας πούμε, μπορεί να μας προκαλέσει μακροχρόνια καρδιά έφραγμα, μπορεί να πάθουμε κεφαλικό, και μπορεί να, τα πόδια μας, να έχουμε πρόβλημα στις αρτηρίες των ποδιών μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει. Άρα είναι πολύ βασική, έχει πολύ βασικές επιπλοκές. Τώρα, όσο αφορά την μικροαγγειοπάθεια, είναι η διαβητική αγγειοστροειδοπάθεια, δηλαδή μπορεί να χάσουμε την όρασή μας και να τυφλωθούμε. Είναι η διαβητική νευροπάθεια, μάλλον ας πούμε διαβητική νευροπάθεια, δηλαδή ας πούμε να πάθουμε νευρική ανεπάρκεια, και είναι και η διαβητική νευροπάθεια, που επίσης και αυτή έχει κάποιες επιπλοκές, εντάξει. Τώρα, άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και ουσιαστικά η όλη ιστορία με αυτό είναι ακριβώς να τον διαγνώσουμε εγκαίρως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στην ουσία. Όπως είπαμε, ο ένας ο οποίος δεν ξέρει, και δυστυχώς όταν το μαθαίνει είναι αργά ίσως, γιατί ας πούμε πάει στο νοσοκομείο με κεφαλικό ή με έφραγμα ή έχει πληγές στα πόδια που δεν κλείνουνε. Άρα ουσιαστικά αν ας πούμε ένας σκοπός της σημερινής ομιλίας είναι ακριβώς να ευαισθητοποιήσουμε, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να το δει πιο, πολύ πιο νωρίτερα που δεν θα έχουμε τις επιπλοκές.
Τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα, υπάρχουν και άλλα χρονικά συμπτώματα, τα πιο χαρακτηριστικά που μπορεί να υποκρύβουν διαβήτη, είναι η πολυουρία, πολυτυψία. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος πίνει νερό, συνέχεια πηγαίνει για ούρηση και αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή, ας πούμε, και μετά ξαναδιψάει και ξαναπηγαίνει για ούρηση και μετά ξαναδιψάει και ξαναπηγαίνει για ούρηση. Δηλαδή, αυτό εδώ μπορεί να υποκρύβει διαβήτη. Το ένα είναι αυτό, η πολυουρία, πολυτυψία. Ένα άλλο είναι η πολυφαγία και η απώλεια βάρους. Δηλαδή, εδώ τρώμε πάρα πολύ και έχουμε πολύ όρεξη, χάνουμε βάρος. Και πεινάμε συνέχεια, παρόλα αυτά τρώμε, αλλά το βάρος μας λιμοστεύει συνεχώς. Ένα άλλο είναι οι πληγές που δεν λύνουν. Τα χτυπάμε και δεν εμπολώνονται γρήγορα οι πληγές. Επίσης, ένα άλλο είναι οι συχνές ορολυμώξεις και οι μυκητιάσεις των γενετικών οργάνων που δηλώνουν ελεκτρισμό κτλ. Άρα κάποια στοιχεία στην ουσία που μπορεί να μας ευαισθητοποιήσουν να πάμε και να ψαχτούμε κάποια συμπτώματα είναι αυτά. Τώρα μπορεί να το βρούμε τυχαία, κάποιοι το βρίσκουν τυχαία σε μια απλή εξέταση ρουτίνας, αλλά δυστυχώς κάποιοι το βρίσκουν από τις επιπλοκές που προκαλεί. Δηλαδή αυτό που είπαμε, την καρδιά, να πάθει κάποιος έφραγμα και να το βρουν στο νοσοκομείο σε εξετάσεις ότι έχει ζάχαρο. Κάποιο άλλο από τους οφθαλμούς να παρουσιάσει πολλή όραση, να μην βλέπει καλά. Από τα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, από τα πόδια. Ένα άλλο είναι η διαλύτηση από λόγκα, δηλαδή κάποιος περπατάει στον δρόμο και ουσιαστικά αρχίζει να πονάει τα πόδια του. Και σταματάει κάθε τόσο, ας πούμε, σταματάει και όταν σταματάει στην ουσία περνάει ο πόνος. Αυτό λέγεται διαλύτηση από λόγκα και μπορεί ουσιαστικά να οφείλεται σε πλάτη των αρτηριών που να οφείλεται στο ζάχαρο, εντάξει.